Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ευχόμαστε να ανοίξουν οι ουρανοί κυριολεκτικά τους επόμενους μήνες, γιατί του χρόνου δεν θα βγάλουμε ούτε ένα κιλό σταφύλια, ούτε ένα κιλό λάδι, ούτε υπαίθρια κυπευτικά, και εμείς σαν πολίτες θα πούμε το νερό νεράκι. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, ο τρίγος έχει ολοκληρωθεί περίπου στο ίμιση για τα επιτραπέζια σταφύλια, αφού οι καιρικές συνθήκες και η λειψιδρία έχουν αποτυπώσει μια εικόνα μέσα στα αμπέλια που θυμίζει εδώ και εβδομάδες προχωρημένο Αύγουστο. Πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε συγκομίσει το 50% των επιτραπεζίων σταφυλιών πριν καλά μπει ο Αύγουστος. Επομένως, οι πράξεις αυτές μιλάνε από μόνες τους ότι η γη ήταν αφυδατωμένη, επομένως ορίμασε γρηγορότερα τα σταφύλια. Τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα έχουν σημαντικά επηρεαστεί λόγω αυτής της πραγματικότητας, που αν συνεχιστεί βάζει σε μεγάλες περιπέτειες και τον κριτικό αμπελώνα. Μειωμένη η ποσότητα, η ποιότητα, σοβαρό πρόβλημα και ένα μεγάλο αγώνα και ένα μεγάλο κοστολόγιο η παραγωγή για να τα φέρουν σε αυτό το στάδιο με το ελλιπής νερό, με την ξηρασία, με τα άδεια φράγματα, με τις γεωτρήσεις που έχουν πέσει οι στάθμες και με τα σοβαρά προβλήματα της ξηρασίας. Το ίδιο ανησυχητική είναι η κατάσταση και για τα ελαιόδεντρα. Παρά το γεγονός πως η τιμή του ελαιολάδου για τον παραγωγό διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, εν τούτης, η αγωνία και ο φόβος εξακολουθεί να είναι μεγάλος, με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή το πώς μοιάζουν τα ελαιόδεντρα λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων μοιάζει με παλιότερες περιόδους, όπως το μήνα Οκτώβριο, λίγο πριν δηλαδή ξεκινήσει η συγκομιδή, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει αυτή την ώρα για την παραγωγή. Η ελιά σήμερα έχει μία εικόνα Οκτωβρίου. Η εικόνα Οκτωβρίου είναι η εικόνα που πραγματικά βλέπουμε τα ελαιόδεντρα αφυδατωμένα. Αν αυτή η ξηρασία συνεχιστεί και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, είναι δυσίωνο το μέλλον του ελληνικού λαδιού. Δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, ο ελληνικός ελαιόνας, ο κριτικός ελαιόνας είναι αρδευόμενος μόνο το 15%. Και στα κυπευτικά πάντως, η κατάσταση μοιάζει πολύ ωριακή, αφού για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη νερού, οι παραγωγοί, οι οποίοι βλέπουν και τα κυπευτικά ως προς την απόδοσή τους να έχουν πιεστεί, προχώρησαν σε περιορισμένες φυτεύσεις, προκειμένου να έχουν το απαραίτητο νερό για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Και αυτά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την ξηρασία. Βλέπουμε ποσότητες που παίρναν οι παραγωγοί πριν από χρόνια, μην τις παίρνε τώρα, γιατί αναγκαστήκαν και βάλανε λιγότερα κυπευτικά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με το νερό το λίγο που έχουν. Αν φυτεύανε παραπάνω, θα θέλανε παραπάνω ποσότητες νερού. Επομένως, δεν θα μπορούσαν να διαχειριστούν την καλλιέργεια και θα είχαν μια σοβαρή καταστροφή.